ή να πάμε παρέλαση. Θέλω να πάμε την απέναντι πλευρά και θέλω αυτό το θέμα να το δούμε παρέα με τον κύριο Καμπά. Ειδικά με τον κύριο Καμπά. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο θέμα, μοναδικό. Λοιπόν, με φοβερές ιστορικές αναφορές. Με δύο υπέροχους ανθρώπους της υπέροχης χυμάρας, έτσι, της χυμάρας, της ελληνικής χυμάρας, τον Διονύση τον Πελέρη, που είναι ο πρόεδρος της τοπικής οργάνωσης της Ομόνιας, αλλά και με την κυρία Ερμιόνη Μπρίγκου, η οποία είναι η κυρά της χυμάρας και από τότε μέχρι και σήμερα φροντίζει 6 τάφους Ελλήνων στρατιωτών, οι οποίοι έπεσαν εκεί, μαχόμενοι για την πατρίδα μας. Είναι στην αυλή του σπιτιού της. Ναι. Είναι στην αυλή του σπιτιού της. Τεράστια προσπάθεια γενικότερα σε όλες για αυτό το πράγμα εδώ που κάνουν και πραγματικά είναι αξιομοίωτο αυτό που κάνει η κυρία. Υπάρχουν και άλλα τέτοια πράγματα, πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Λοιπόν, Πρόεδρε, ο λόγος εσάς. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά. Εγώ θα ήθελα να ευχηθώ σε όλο το έθνο μας χρόνια πολλά για αυτή την ιστορική ημέρα. Είμαστε, όπως είπατε και προηγουμένως, το μόνο έθνος που γιορτάζει την αρχή του πολέμου. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ στη Χυμάρα. Δεν έχω πολλά να πω. Θα ήθελα να σας μιλήσει η κυρία Ερμιόνη. Είναι η πραγματική ζωντανή ιστορία της Χυμάρας και όλου του ελληνισμού. Συντηρεί, προστατεύει εδώ και δεκαετίες τα οστά των Ελλήνων πεσόντων, τα οστά οι ψυχές των οποίων είναι πάνω από τη Χυμάρα και μας προστατεύουν και συνεχίζουν, θα μας δίνουν δύναμη και κουράγιο να παραμένουμε Έλληνες εδώ και χιλιετίες. Πρόεδρε μου, σε παρακαλώ, γύρισε λίγο την κάμερα να βλέπουμε και την κυρία Ερμιόνη, γιατί είναι χαμηλό λίγο το πλάνο, έτσι να τη δούμε λίγο μαζί σου. Δεν ξέρω, μας ακούει? Τώρα, ναι, κυρία Ερμιόνη, σας ακούει, ακούτε. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Σας, χρόνια πολλά. Αυτή η μέρα σήμερα μας θυμίζει πάρα πολλά. Μας θυμίζει τον πόλεμο του 40, που εδώ που είμαστε τώρα, μέσα στο μνημείο και να θυμόμαστε αυτούς που δώσαν τη ζωή τους, τα ωραία νιάτα τους για την πατρίδα. Και εμείς εδώ πέρα είμαστε Έλληνες, προσπαθούμε το παραπάνω, αλλά θέλουμε και τη βοήθεια σας. Εσάς σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους, όποιος έρχεται εδώ τη σημερινή μέρα, να γιορτάσουμε όλοι μαζί και αθάνατοι να είναι τα λιοντάρια του 40. Έχετε αναλάβει ένα πολύ μεγάλο ιερό καθήκον, το οποίο διαβάζοντας... Αυτό είναι καθήκον δικό μου. Ναι. Το έχω κληρονομιά κατά μικρή, κατά 9 χρονών από τον πατέρα μου. Με είχε ορκίσει ο πατέρας μου και μου είπε, όταν θα έφευγε από τη ζωή, μου λέει, έλα εδώ, μπαμπά, δεν έζησες και λίγο τώρα που ανοίξαν τα σύνορα, του λέω. Θα έρθουν οι Έλληνες εδώ πέρα, θα βρουν οι φίλοι σου που με αυτούς ήσουν μαζί τους, του βοηθούσες με το όπλο στο χέρι. Και μου λέει, παιδί μου, σαν πολύ καλή θα φύγω κι εγώ, αλλά θα σου αφήσω κληρονομιά το πορτοφόλι του Ανδρέα του Προβατά, που το είχε γραμμένα τα ονόματα των παιδιών που είχαν σκοτωθεί εδώ, να μην μου τα χάσεις και να ανάβεις από ένα κερί εκεί που εγώ έχω βάλει τσαχλαδιές, δεν πειράζει που τραβήσανε σταυρού. Να είναι το σημάδι και να το κρατήσεις 45 χρόνια. Το ράψαμε της γιαγιάς μου στο ζωνάρι. Το κράτησε, γιατί εμείς πήγαμε εξορία, φυλακές, αλλά αυτό δεν το χάσαμε. Γι' αυτό και εγώ είμαι ορκισμένη, τα θυμάμαι όλα αυτά και κάνω το καθήκον μου και αυτό που πρέπει. Νιώθω ότι έχω μία καλοσύνη επάνω, μία πίστη, μία ανθρωπιά. Αυτό θέλω να πω. Σας εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, Ελληνίδες και αθάνατα να είναι τα παιδιά του 40. Εγώ έχω μια απορία. Όλα αυτά τα χρόνια έχουν έρθει, σας έχουν επισκεφθεί συγγενείς αυτών των Ελλήνων στρατιωτών? Έχουν έρθει πάρα πολλούς επισκέπτες που έχουν έρθει από την Ελλάδα, από την Ξάνθη, και προχτές πριν μία εβδομάδα ήρθαν ο κύριος Γεωργιάδης με δύο λεωφορεία από την Αθήνα και όλοι όσοι έχουν έρθει. Αλλά δύο χρόνια ήταν αυτή η αρρώστια που δεν μπορούσαν να έρθουν οι άνθρωποι. Αλλά το νου τον είχαν εδώ πέρα και την αγάπη, το σεβασμό. Αλλά εμένα μου είχαν λείψει. Προχτές ήμουν πολύ χαρούμενη. Μου δώσανε δύναμη να κάνω πιο πολύτερα για αυτούν που είμαι εδώ πέρα, όσο μου το έχει δώσει ο Θεός. Ευχαριστώ τον Θεό που μου έχει δώσει την υγεία ως τώρα να τσεφροντίζω. Μετά υπάρχουν και άλλοι που θα μείνουν εδώ πέρα
Δεν θα τα αφήσουμε έτσι, αλλά αυτό. Κυρία Ρημιώνη. Ευχαριστώ. Τα ευχαριστώ.